Δεν είναι λίγα τα άτομα που με ρωτάνε πώς καταφέρω να μένω τόσο γραμμωμένος παρόλο που κάνω όλα αυτά τα βίντεο που πηγαίνω σε εστιατόρια ή τρώω fast food. Το διατροφικό μου πλάνο δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα βίντεο φαγητού που βλέπετε από εμένα. Το να φας 1 με 2 φορές την εβδομάδα απ' έξω με φίλους ή για να κάνεις βίντεο δεν είναι κάτι το οποίο θα φέρει την καταστροφή ή θα σε κάνει χοντρό. Οι καθημερινές σου συνήθειες είναι αυτές που θα καθορίσουν το πώς θα δείχνεις. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω το τι τρώω καθημερινά μέσα στη μέρα καθώς και το πώς προετοιμάζω τα γεύματά μου. Άρα κάτι να φας, κάτσε κάπου ήσυχα και αναπαυτικά και πάμε στο βίντεο. Το πρώτο πράγμα που κάναμε το που ξυπνήσω το πρωί είναι να πιω μισό λίτρο νερό και αμέσως μετά πάω στο μπάνιο για να πλύνω μούτρα, δόντια και να κάνω ό,τι άλλη ανάγκη έχω να κάνω. 2 με 3 φορές την εβδομάδα ζυγίζομαι με άδειο στομάχι για να δω που βρίσκομαι. Σήμερα ζυγίστηκα στα 90 κιλά και με έκανε τεράστια εντύπωση ότι μπορώ πλέον να έχω αυτή τη γράμμωση με αυτά τα κιλά. Αυτό δείχνει ότι κάνω καλή δουλειά στο γυμναστήριο και ανεβαίνω μυϊκά με κύριο μου στόχο να μεγαλώσουν πόδια, στήθος και τραπεζοειδής. Αμέσως μετά το πλύσιμο πηγαίνω στην κουζίνα για να φτιάξω το πρώτο καφέ και να ξεκινήσει η μέρα μου. Γενικά, μάγκες, στους τελευταίους 2 μήνες δεν συνηθίζω να τρώω πρωινό με το που ξυπνήσω. Τρώω συνήθως κατά τις 12:00. Ξεκινάω πρώτα με 1-2 καφέδες και μετά φτιάχνω και τρώω το πρωινό μου 1 με 2 ώρες πριν την προπόνηση. Για προπόνηση πηγαίνω κατά τις 2-3 ώρα το μεσημέρι. Οπότε το πρωινό μου είναι στις 12:00. Και λόγος που αποφάσισα να κάνω αυτό το βίντεο σήμερα είναι επειδή με έχουν τελειώσει τα πάντα. Οπότε θα πάω τώρα να τα ψωνίσω και θα σας δείξω πώς φτιάχνω τα γεύματά μου. Συνήθως τα βίντεο σας τα δείχνω έτοιμα, σήμερα θα σας δείξω και πώς τα φτιάχνω. Και αν και έχω βίντεο στο Instagram που σας δίνω πολλές συνταγές, ας έχω και εδώ πέρα. Ρύζι και πατάτα έχουμε σπίτι, αλλά θα πρέπει να πάω κρεοπολείο για να πάρω κοτόπουλο και ψαρονέφι. Ίσως πάρω και μοσχαράκι σήμερα. Σας ανοίγω σε λίγο, θα γυρίσω στο κρεοπολείο και θα φτιάξω το πρωινό μου. Και αφού ψωνίσαμε τα κρέατά μας, πάμε να φτιάξουμε το πρωινό. Θα πάρω ένα μπολ και μέσα θα ρίξω 50 γραμμάρια βρώμης, αλάτι, ιδανικά θα έβαζα και κανέλα, αλλά τελείωσε. 30 γραμμάρια πρωτεΐνη Just Whey από την Jim Beam, γεύση σοκολάτα μίλξη. Ανακατεύουμε τα στερεά υλικά μας. 220 γραμμάρια σπράδα αυγού. Ένα ολόκληρο αυγό. Ανακατεύουμε καλά-καλά. Κόβω σε μικρά κομματάκια ένα μεσαίο μήλο. Ανακατεύουμε άλλα μαζί. Αντικολλητικό τηγάνι στο μάτι για να προθερμαθεί. Με σπρέι λάδι καρύδας. Και αυτό το τηγάνι προθερμάθηκε, ρίχνουμε μέσα στο μείγμα και καπακώνουμε. 10 λεπτάκια αργότερα, όπως βλέπετε, έχει φουσκώσει και το γυρνάμε από την άλλη πλευρά. 5 λεπτάκια ακόμα και το βγάζουμε. Και το πιτάκι μας είναι έτοιμο. Τελευταία πινελιά από πάνω, σιρόπι salted caramel με 0 θερμίδες. Όπου απογειώνει full τη γεύση. Την πρωτεΐνη, το σιρόπι με τις 0 θερμίδες, το ασπράδι αυγού και άλλα 5.000 προϊόντα μπορείς να τα προμηθευτείς από την Jim Beam. Θα βάλω τη σελίδα της κάτω στην περιγραφή και με τον εκπτωτικό κωδικό Θεό5 με στηρίζεις και παίρνεις μια μικρή έκπτωση. Με τη στήριξή σας μπορώ να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω και πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εδώ πέρα έχουμε το πρώτο γεύμα της ημέρας, το οποίο θα το φάω και μετά από 1-2 ώρες θα πάω για προπόνηση. Σήμερα έχω αερόβιο, οπότε δεν έχω πολλά πράγματα να κάνω. Αερόβιο αυτό που κάνω ουσιαστικά είναι 1 ώρα γρήγορο περπάτημα στους 110 με 130 παλμούς. Μια και η δουλειά μου είναι κυρίως να κάθομαι στον υπολογιστή και στο κινητό, αυτή 1 ώρα γρήγορο περπάτημα με βοηθάει στο να είμαι πιο δραστήριος μέσα στη μέρα. Και άρα πιο υγιής. Τα μάκρος για αυτό το γεύμα θα τα βάλω κάπου εδώ πέρα και ξεκινάμε να τρώμε. Το συγκεκριμένο πιτάκι είναι το αγαπημένο μου γεύμα μέσα στην ημέρα. Το τρώω τα τελευταία 5 χρόνια με κάποιες παραλλαγές και κάποια μικρά διαλύματα, αλλά ακόμα μέχρι και σήμερα το απολαμβάνω και δεν το βαριέμαι ποτέ. Θα πρότεινα σε όλους να το δοκιμάσετε και να μου πείτε κάτω στα σχόλια αν σας αρέσει και με τι υλικά το προτιμάτε, μιας και υπάρχουν πολλές συνταγές. Και τώρα πάμε να σας δείξω πώς ετοιμάζω τα γεύματά μου. Γενικά, όπως θα δείτε και εδώ πέρα, μου αρέσει να τα ετοιμάζω όλα μαζί, να έχω μία συγκεκριμένη ώρα ή δύο, όπου θα είναι καθαρά αφιερωμένη για αυτά. Έτσι ώστε τις υπόλοιπες μέρες να μην έχω και πάρα πολύ δουλειά να κάνω. Εδώ, όπως βλέπετε, στο ένα ταψάκι έχω 1 κιλό ψαρονέφρι, στο άλλο ταψάκι έχω 2 κιλά κοτόπουλο. Σε αυτό εδώ το τηγάνι έχω βάλει 1 κιλό μοσχαρίσιο κιμά νουά. Και εδώ πέρα βράζω μερικά ανάμεικτα λαχανικά στα οποία μέσα θα ρίξω το ρύζι. Τα μπαχαρικά που μου αρέσει αυτή την περίοδο να ρίχνω στο κοτόπουλο είναι τα εξής: αλάτι, κάρι, σκόρδο και μερικά ακόμα υλικά, μουστάρδα, λεμόνι και γιαούρτι το άλλο 2%. Στο ψαρονέφρι πάλι αυτά που μου αρέσει να βάζω είναι αλάτι, σκόρδο, ρίγανη, κάρι και πέρα από μπαχαρικά μου αρέσει να ρίχνω οξύδι και barbecue sauce. Στο μοσχάρι τώρα αυτά που μου αρέσει είναι τα εξής: αλάτι, σκόρδο, ρίγανη, μουστάρδα σε σκόνη και μπούκοβο. Το κοτόπουλο και το ψαρονέφρι τα βάζω σε προθερμασμένο φούρνο για 20 με 25 λεπτά στους 250 βαθμούς. Το μοσχάρι αυτό που κάνω είναι ότι το βάζω στο τηγάνι σε μέτρια φωτιά και απλά το ανακατεύω. Και όταν δω ότι όλο σχήμα είναι έτοιμο, το βγάζω. Στο ρύζι τώρα, ανά μία κούπα ρύζι, βάζω 2 κούπες νερό. 1:2 δηλαδή. Και συνήθως χρησιμοποιώ μπασμάτι, απλά αυτή τη φορά έτυχε να μην έχουμε και πήρα μακρύ κουκό. Μου αρέσει πάρα πολύ να το συνδυάζουμε ανάμεικτα λαχανικά, αλάτι, πιπέρι και κουρκουμά. Και το αφήνω πάλι σε μέτρια φωτιά μέχρι να απορροφήσει σχεδόν ολόκληρο το νερό του. Γενικά το ρύζι να προσέχετε να το βγάζετε πριν ετοιμαστεί 100%, γιατί αυτό μετά στη συνέχεια συνεχίζει και μαγειρεύεται. Οπότε αν το βγάλετε πολύ αργά μπορεί να χυλώσει. Και εδώ πέρα έχουμε το δεύτερο γεύμα τη ημέρα, το οποίο είναι 150 γραμμάρια μοσχάρι και 100 γραμμάρια ρύζι. Το ρύζι είναι ομό μαγειρεμένο, έχω βάλει 200 γραμμάρια και το χωρίζω σε μισό σήμερα, μισό αύριο. Σύντομη με λαχανικό που έχω μέσα στο ρύζι και λίγο λεμονάκι στο τέλος που έβαλα. Τα μάκρος θα τα βάλω κάπου εδώ πέρα και πάμε να δοκιμάσουμε. Πραγματικά, παιδιά, ο συνδυασμός ρύζι με μοσχαρίσιο κιμά και λαχανικά μου αρέσει πάρα πολύ. Σύντομη το λεμονάκι στο τέλος το κάνει ό,τι καλύτερο. Το τρώω αυτό για τώρα και σας ανοίγω για το τρίτο γεύμα λοιπόν. Επόμενο γεύμα, όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχουμε 5 ριζογκοφρέτες αγκρίνο γεύση ρίγανη, μου αρέσουν πάρα πολύ, πραγματικά είναι τέλειες. Και εδώ πέρα έχουμε 150 γραμμάρια κοτόπουλο που φτιάξαμε πριν με λίγη σος μπάρμπεκι από πάνω. Τρώω κάτι σχετικά ελαφρύ για να προλάβω να χωνέψω, επειδή σε κάνα μισάωρο θα πάω για πάντελ. Οπότε ξεκινάω να τρώω γρήγορα για να προλάβω. Κάπου εδώ πέρα θα βάλω τα μάκρο και σας ανοίγω στο γήπεδο. Στο γήπεδο, εκεί που πάμε και παίζουμε. Καλή μου όρεξη. Το αερόβιο, παιδιά, δεν θα σας το κρίνω.
κρύψω, δεν είναι και κάτι που απολαμβάνω. Οπότε έχω επιλέξει να προσθέσω μία μέρα μέσα στην εβδομάδα που θα πηγαίνω για πάντελ. Είναι μία δραστηριότητα που με κάνει να νιώθω σαν μικρό παιδί, δουλεύει το καρδιοαναπνευστικό μου και δεν έχει κάποιο μεγάλο ρίσκο τραυματισμού. Θα σας πρότεινα να το δοκιμάσετε με την παρέα σας, έστω να βρείτε κάποιο άλλο άθλημα που θα απολαμβάνετε και θα σας κρατάει δραστηριός και σε φόρμα. Και πάμε να σας δείξω το τελευταίο γεύμα της ημέρας και πώς κάνω αυτές τις πατάτες. Σαν τηγανητές και φουλ διατροφικές. Θα καθαρίσω μία πατάτα καλά-καλά. Κάπως έτσι. Μη σχολιάστε τη τεχνική μου, δεν είμαι και επαγγελματίας. Ένα τελευταίο έλεγχο. Και θα τη βάλουμε στο δίσκο κοπίσω που θα την κόψουμε σαν τηγανητή. Μία στη μέση και μετά έτσι λεπτούλικες. Με μεγάλη προσοχή για να μην κόψουμε και κανένα δάχτυλο βέβαια. Τώρα αυτό που θα κάνω είναι να πάρω το air fryer, στο οποίο ήδη έχω μέσα μία έτοιμη λαδόκολα από πριν. Θα ρίξω μέσα τις πατάτες, όμορφα στοιχισμένες, σπρέι λάδι καρύδας από πάνω, αλατάκι, λίγο ανακάτεμα και θα τις βάλω στους 200 για 10 με 15 λεπτά, μετά θα τις ανοίξω, θα τις ξανανακατέψω και μετά για άλλα 10 λεπτάκια. Και ο Θεός βοηθός. 15 λεπτά μετά ανακατεύουμε. Δείτε εδώ, μάγκες, έχει πάρει ένα πολύ ωραίο χρυσαφένιο χρώμα. Άλλα 10 λεπτάκια μέσα και θα είναι έτοιμες. Δείτε εδώ πόσο ωραίες και χρυσαφένιες είναι. Ίδιες με τηγανητές πραγματικά. Και εδώ πέρα, μάγκες, έχουμε 130 με 150 γραμμάρια πατάτα και 150 γραμμάρια ψαρονέφρυ. Και για σαλάτα εδώ πέρα έχω μπροκολάκι που έχω ρίξει λίγο λεμόνι εγώ πάνω, αλάτι και ελιές. Παράλληλο να γίνει μαλακία. Αυτό είναι το τελευταίο γεύμα της ημέρας. Θα βάλω το μάκρος κάπου εδώ και ξεκινάμε να τρώμε. Πέρα από τα γεύματά μου, προσέχω πολύ και την ενυδάτωσή μου. Πίνω τουλάχιστον 4 με 5 λίτρα νερό την ημέρα τώρα το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι φτάνω μέχρι και τα 6. Όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, δεν είναι μία φορά μες την εβδομάδα που θα καταναλώσει κάτι κακό εισαγωγικά όπου θα σε χαλάσει. Οι καθημερινές συνήθειες είναι αυτές που θα καθορίσουν το πώς θα δείχνεις. Η διατροφή σου, ο ύπνος σου, η προπόνησή σου. Ένα ωραίο υγιή λειτουργικό σώμα ούτε αγοράζεται, ούτε σου δίνεται απλόχερα από το Θεό, ούτε μπορείς να το κλέψεις. Και αυτή είναι η μαγεία. Μόνο με δουλειά το αποκτάς. Εγώ προσωπικά και θα βγω το Σαββατοκύριακο να φάω να πιω με τους φίλους μου και θα κάνω τα βίντεο φαγητού που βλέπω ότι σας αρέσουν και απολαμβάνω, αλλά με μέτρο και ισορροπία. Και έτσι εγώ βρίσκω την ισορροπία στη ζωή μου. Και αυτό ήταν το βίντεο. Αν σου άρεσε και σε βοήθησε, μην ξεχάσεις να πατήσεις ένα like, να κάνεις την εγγραφή, να μου γράψεις τα σχόλια τι μελλοντικό βίντεο θέλεις να δεις από εμένα. Και μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε.